Σας άκουσα να με εγκαλείτε εμένα προσωπικά. Πρώτη κυρία Γεννηματά, αργότερα αμέσως εσείς, για το ζήτημα του δόλου. Γιατί ακριβώς, αγαπητοί μου συνάδελφοι, κύριε Μητσοτάκη και κυρία Γεννηματά, μιλάτε? Θέλετε να λογαριαστούμε, να μου εξηγήσετε. Γιατί ακριβώς με εγκαλείτε και τι ακριβώς ζητάτε? Ποιο ακριβώς είναι το αίτημά σας? Δεν κατάλαβα ποιο είναι το αίτημά σας. Επί 1,5 χρόνο τώρα, ένα ιστορικό και έγκυρο συγκρότημα έχει καταντήσει να είναι στα όρια του κίτρινου τύπου και με έχει στοχοποιήσει προσωπικά δεκάδες φορές στην πρώτη σελίδα από αυτές τις σελίδες που αρέσκεστε άλλες φορές, κύριε Μητσοτάκη, να έρχεστε εδώ και να τις επιδεικνύετε. 1,5 χρόνο τώρα στη Βουλή, μια με τον Αρκά, μια με κάνα στίχο του Ελίτη και μια με το editorial των νέων έρχεστε. 1,5 χρόνο τώρα έχει μετατραπεί μια εφημερίδα σοβαρή, αξιόπιστη, με τις διαφωνίες που μπορεί να είχαμε, σαν το άλλο αγαπημένο σας φίλο, του άλλου ντε, του κομιστή, αυτό που πιάσαν με τις μαύρες σακούλες στα σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας και βγάζει κάθε Κυριακή στα πρωτοσέλιδα λίβελους εναντίον της κυβέρνησης για να κάνετε μετά εσείς δελτία τύπου, και έχει και ένα σπίτι στην Ελβετία γιατί εκεί διαμένει με την οικογένειά του με τα λεφτά που έχει βγάλει έξω, αυτού, του κομιστή, του φίλου σας. Και έρχεται κάθε του Αναστασιάδη, του Θεού μου Αναστασιάδη, εγώ δεν θα πω ονόματα, με έχετε για αυτούς που δεν λέω ονόματα. Και έχετε το θράσος και έρχεστε και μιλάτε. Αυτή λοιπόν η εφημερίδα ιστορική, επί 1,5 χρόνο, με προπυλακίζει πολιτικά, μία στα πρωτοσέλιδα ή στις ραδιοφωνικές της εκπομπές, και τι συγκρότημα, ότι τάχα το σπίτι που μένω σε νίκη, ξέρετε, είναι σπίτι κάποιου που πήρα από τον πληστηριασμό, ενός ανθρώπου που δεν είχε να πληρώσει. Άθλιο ψέμα, κανείς δεν βγήκε να κατηγορήσει τότε. Ή ότι δήθεν δίνω ψεύτικα αποθενέσχες, κανείς δεν βγήκε να κατηγορήσει τότε. Άθλιο ψέμα. Ή ότι έχω offshore εταιρείες, πρωτοσέλιδα. Με ποιο σκοπό αυτό το πολιτικό bullying, ο προπυλακισμός από αυτούς που ερχόσασταν εσείς και μας φαίνατε τα πρωτοσέλιδά τους? Για να κάνω το πολύ απλό, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Γεννηματά. Για να κάνω το πολύ απλό. Να κάνω ό,τι κάνανε και όλοι οι προηγούμενοι. Να σηκώσω ένα τηλέφωνο. Και να πάρω έναν τραπεζίτη. Και να πω, ό,τι έκανε τόσα χρόνια οι προηγούμενοι που δίναν δάνεια με αέρα, δώστε κι εσείς δάνεια με αέρα. Δεν το έκανα όμως και ούτε θα το κάνω. Και ξέρετε κάτι, μας λέτε ότι δεν έχει σημασία που δεν το κάνατε, αλλά επειδή ένας πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια των εργαζομένων για διάσωση, θέλουμε να κάνουμε καινούρια διαπλοκή και, όπως το είπατε, Βόρεια Κορέα. Όταν δικά σας στελέχη μεταπηδούν από τον τύπο και τη δημοσιογραφία στην πολιτική και από εκεί πίσω, από την πολιτική στον τύπο και στη δημοσιογραφία, είναι ελεύθερη αγορά. Όταν δικοί μας κάνουν κάτι αντίστοιχο, είναι Βόρεια Κορέα. Αυτά είναι τα μέτρα και τα σταθμά. Πριν από λίγες μέρες, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός της κυβέρνησης Σαμαρά, ο κ. Μιχελάκης, έγινε διευθυντής στον Αντένα. Βγήκαμε εμείς να πούμε ότι μετακόμισε ο Αντένα στη Νέα Δημοκρατία? Ο ιός του κυρίου Ψυχάρη ήταν διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αργότερα συνάδελφός σας, τα έδρανα εδώ. Να σας πω και άλλα παραδείγματα. Κυρία Σπυράκη, ο κύριος Καψής, δεκάδες παραδείγματα μπορώ να σας πω. Παρακαλώ. Όμως δεν έχει νόημα να μιλήσω για αυτά. Να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και η ουσία είναι ότι τα μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια περνούν μια κρίση δομική. Μια κρίση
που προηγήθηκε, θα έλεγα, της βαριάς οικονομικής κρίσης, σε μεγάλο βαθμό και εξαιτίας της εξέλιξης τεχνολογίας, διότι σήμερα η ενημέρωση έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό στο διαδίκτυο, αλλά βεβαίως και εξαιτίας της πολύ κακής, άθλιας διαχείρισης όλων των όσων ιδιοκτητών, εν πάση περιπτώσει, είχαν την ευθύνη. Η αξιοπιστία του χώρου πλήττεται, ο χώρος συνολικά υποβαθμίζεται, λειτουργεί περισσότερο ως προπαγανδιστικός μηχανισμός και λιγότερο ως πυλώνας αντικειμενικής ενημέρωσης και δημοκρατίας. Και αυτό είναι έλλειμμα για τη δημοκρατία μας. Και το χειρότερο είναι ότι με αποκλειστική ευθύνη όσων διαχειρίστηκαν τα οικονομικά μεγάλων και ιστορικών συγκροτημάτων, κινδυνεύουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι να οδηγηθούν στον κρεμό. Ξέρετε, εμένα αλλά και αυτή την κυβέρνηση δεν θα με κατευθύνει στις επιλογές καμία εκδικητική μανία. Διότι είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα δεν υπήρξε άλλος πρωθυπουργός στον τόπο που να εδέχθη τέτοια τόσο πολύ και άδικη κριτική. Δεν μιλάω για την πολιτική κριτική, μιλάω για το πολιτικό μπούλινγκ που αναφέρθηκα πιο πριν. Ωστόσο, τα συγκροτήματα με μια ιστορική αναφορά στον τόπο, οι τίτλοι των εφημερίδων αλλά και οι εργαζόμενοι είναι κάτι ξέχωρο από όλα αυτά. Και θέλω να το πω και δημόσια από αυτό το βήμα. Θα είναι αρνητική εξέλιξη αν κλείσουν. Και τα Νέα και το Βήμα. Όπως και το Έθνος, όπως και ο Ελεύθερος Τύπος. Όπως ήταν και αρνητική εξέλιξη που έκλεισε η Ελευθεροτυπή, αλλά δεν είδαμε πολλά δάκρυα τότε. Εδώ όμως πρέπει να μιλήσουμε ευθέως. Μπορεί η επιθυμία μας να είναι να μην κλείσουμε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αν βρεθούν επενδυτές που θέλουν να στηρίξουν, να συμβάλλουμε στα πλαίσια του νόμου και όπως μπορούμε στα προγράμματα που οι ίδιες οι τράπεζες φαντάζομαι ότι είναι έτοιμες να συζητήσουν. Αλλά μέχρι στιγμής επενδυτές δεν υπάρχουν, η ιδιοκτησία εξ όσο γνωρίζω δεν θέλει να βάλει χρήματα, όμως οι τράπεζες δάνεια με αέρα δεν θα δώσουν όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι όμως ζητούν και δικαίως ζητούν λύσεις. Ζητούν να βρεθούν τρόποι ώστε να μην κλείσουν τα έντυπα, ώστε να έχουν ρευστότητα. Ζητούν όσο διαρκεί η εκαθάριση που, από όσο ξέρω, στον ΔΟΛ ξεκινά το επόμενο διάστημα με βάση αποφάσεις των δικαστηρίων, διότι τα δάνεια έχουν καταγγελθεί. Ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να πληρώνονται, αυτονόητο αίτημα από την πλευρά τους. Ζητούν να μην απαξιωθούν οι τίτλοι και να μην χαθεί η εμπορική τους αξία. Εμείς έχουμε διάθεση να βοηθήσουμε, θέλω όμως να το ξεκαθαρίσω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει κάτω από το τραπέζι. Δεν θα γίνει με καμία συνδιαλλαγή. Δεν θα γίνει με τους τρόπους που μάθαμε να γίνονται στο παρελθόν. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει μόνο ή φωτογραφικά για ένα συγκρότημα. Και δεν μπορεί να γίνει αν δεν βρει τη μεγάλη συνένεση των πολιτικών κομμάτων. Αν όχι όλων της μεγάλης πλειοψηφίας τους. Αν υπάρχει διακομματική βούληση για τη δημιουργία ενός τέτοιου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά όλους στον τύπο, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Αλλά θέλουμε να συζητήσουμε θεσμικό πλαίσιο ισότητας που θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις του τύπου. Καθαρές κουβέντες, όλα ανοιχτά, όλα στο φως, μόνο με συνένεση. Εμείς δεν παίζουμε κάτω από τις κουρτίνες, δεν κάνουμε συνδιαλλαγές και αυτό το γνωρίζει όλη η ελληνική κοινωνία. Και τότε ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και ας πάψουν ορισμένοι να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα ότι δήθεν ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους. Διότι άλλα πράγματα ειλικρινά τους ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρουν επικοινωνιακά παιχνίδια.